Τι περιμένετε την επόμενη μέρα των εκλογών? Μηδέν. Μηδέν. Τίποτε. Καμία. Δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο, σου λέω μηδέν. Δεν θα υπάρχει καμία εξέλιξη. Θα είναι χειρότερα τα πράγματα δηλαδή? Εάν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, οπωσδήποτε θα είναι χειρότερα τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κόσμος να μην έχει ψηφίσει τα δύο μεγάλα κόμματα, να ψηφίσει ό,τι θέλει, κατά δική μου γνώμη, εναντίον του μνημονίου. Μάλιστα. Έχετε κάποιο λόγο που το λέτε αυτό δηλαδή? Ναι, γιατί πιστεύω ότι η οικονομία δεν, οι συνταγές Μέρκελ, Παπανδρέου και Σαμαρά δεν είναι αυτές που είναι για τον ελληνικό λαό και την ελληνική οικονομία. Δηλαδή είσαι αισιοδοξείτε ότι αύριο τα κόμματα του μνημονίου θα είναι κατρουμπωμένα? Νομίζω ναι, αν δεν ξέρω κιόλας, αλλά πιστεύω ότι ο κόσμος από ό,τι ακούω πολύ λίγοι θα ψηφίσουν αυτά τα κόμματα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Το μόνο που περιμένω είναι να υπάρχει μια καλύτερη μέρα, να υπάρχουν δουλειές και τίποτα άλλο. Περιμένω να επικρατήσουν οι δυνάμεις της λογικής, διότι το οφείλουμε σε εμάς και στα παιδιά μας και να μην ενδώσει ο κόσμος στο λαϊκισμό των ημερών. Ευχαριστώ. Περιμένω μια σταθερότητα και να επικρατήσει το κόμμα το οποίο πρεσβεύω. Πιστεύω ότι θα είμαστε νικητές των εκλογών και να έχουμε μια καλή κυβέρνηση με τον Αντώνιο Σαμαρά. Τι περιμένουμε την επόμενη μέρα των εκλογών? Να έχει ξυπνήσει ο κόσμος και να καταλάβει ποιος αγωνίζεται για τα δικαιώματά του. Αυτό και μόνο. Τι περιμένεις την επόμενη μέρα των εκλογών, την 7η Μαΐου δηλαδή? Την επόμενη μέρα των εκλογών δεν περιμένω τίποτα παραπάνω από τα νέα μέτρα που θα πάρει το Δούνου του και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μόνο που περιμένω είναι ο ελληνικός λαός να αντισταθεί, ανεξάρτητα θα γίνουν τις εκλογές τώρα και τι κόμματα θα ψηφίσει, να αντισταθεί και την επόμενη μέρα των εκλογών να μας όλους στους δρόμους. Ευχαριστούμε πολύ. Τι περιμένεις την επόμενη μέρα των εκλογών? Καλημέρα σας. Έρχομαι να ψηφίσω μόνο και μόνο για να μην βγει το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Δεν υποστηρίζω κανένα κόμμα. Είναι αντιμνημονιακή η ψήφος μου. Τα πιστεύω μου είναι να κατεργηθεί η βουλευτική δημοκρατία, γιατί όσο περισσότερα καθάρματα βάζουμε μέσα στη Βουλή, κατά παράξενο τρόπο την επόμενη μέρα γίνονται ένα με τους υπόλοιπους. Θέλω να ξαναγυρίσει η Ελλάδα στην αληθινή δημοκρατία, που μπορεί ο καθένας να έχει δικαίωμα ψήφου, αλλά και έλεγχο από τις δικαστικές αρχές, όπως μπαίνει μέσα στη Βουλή, έτσι να βγαίνει από τη Βουλή. Δυστυχώς αναγκάζομαι για πρώτη φορά να ψηφίσω στη ζωή μου. Ντρέπομαι που ψηφίζω, γιατί τα πιστεύω μου είναι πραγματικά εναντίον των κομμάτων, γιατί διχάζουν και όχι ενώνουν. Και μέχρι και τώρα δεν έχω αποφασίσει ακριβώς τι θα ψηφίσω. Οπότε το μόνο σίγουρο είναι όχι Πασόκ, όχι Νέα Δημοκρατία. Και καλή επιτυχία στον αγώνα, παιδιά. Και ελπίζω η Ελλάδα να μονιάσει. Αυτά. Τους γυρίζω εκλογικά κέντρα σε όλο τον νομό Αττικής. Πρέπει να σας πω ότι αυτό που με εντυπωσιάζει είναι αυτό που έδειχναν και τα δημοσκοπικά ευρήματα εδώ και αρκετές εβδομάδες. Ότι ο κόσμος σηκώθηκε από τον καναπέ. Ότι βγαίνει και η νεολαία και ψηφίζει. Και από εκεί πέρα περιμένω με πάρα πολύ ενδιαφέρον και καλό θα είναι να το περιμένουν κι άλλοι το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι η Ελλάδα θα στείλει απόψε στην Ευρώπη το μήνυμα της μεγάλης έκπληξης, όπως είχε γράψει πριν από δύο εβδομάδες και ο Χρήστος Πασσαλάρης, αυτός ο κορυφαίος Έλληνας αρθρογράφος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι περιμένουμε την επόμενη μέρα των εκλογών? Καλημέρα σας. Εύχομαι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες να ψήφισαν για το καλό της Ελλάδος ή για το προσωπικό συμφέρον. Για να πάει μπροστά η Ελλάδα και να έχουν οι νέοι μας στόχους και μέλλον. Ευχαριστώ. Δύσκολη, αρκετά δύσκολη μέρα. Ελπίζω όμως κάτι να κατορθώσει ο ελληνικός λαός. Και θα είναι ευτύχημα αυτό, γιατί θέλουμε οπωσδήποτε όλοι μια καλυτέρευση αυτής της κατάστασης. Η επόμενη μέρα είναι πάντα το ζητούμενο. Και επειδή τελειώνουν τα ψέματα, υπάρχουν πράγματα που ελέγχθηκαν γιατί έτσι έπρεπε να ελεγχθούν, το αντιλαμβανόμαστε, στην πολιτική δεν λέγονται όλα, αν και θα πρέπει κάποια στιγμή να μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας, να ονομάζουμε τα πράγματα για να οριμάζει και ο λαός και να μας εμπιστευτεί. Να μας εμπιστευτεί ο κόσμος. Το μεγαλύτερο πλήγμα είναι η αναλήθεια, η υποκρισία, η οποία υποκρισία ελπίζω με αυτό το αποτέλεσμα να δώσει τις δυνατότητες σε αντιμνημονιακές δυνάμεις
σε ένα μίνιμουμ μια συμφωνία ενός προγράμματος να δείξουν ήθος και πατριωτισμό. Γιατί οι έννοιες, η πατρίδα δεν είναι πυροτέχνημα, οι ιδέες δεν είναι πυροτέχνημα και το πυροτέχνημα που μέχρι σήμερα ως πυροτέχνημα χρησιμοποιηθήκανε, μας έφεραν σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Πιο όρημη, πιο σοβαρή, πιο σοφή, ελπίζω σε ένα μίνιμουμ μια συμφωνία να μπορέσουμε να έχουμε δρόμο, να έχουμε προοπτική, να έχουμε αύριο. Και θα έχουμε αύριο. Η επόμενη μέρα, όπως και να έχει, θα βρει τον κόσμο της αριστεράς και τις δυνάμεις της αριστεράς πιο δυναμωμένες. Η επόμενη μέρα για μας θα κριθεί πάλι στο πόσο ο κόσμος θα συσπηρωθεί, θα ενωθεί, θα αντιπαλέψει τις κυρίαρχες πολιτικές του Μνημονίου, της ΕΕ, του ελληνικού και του ξένου κεφαλαίου. Θα κριθεί στο δρόμο, στα σωματεία μας, στις πλατείες μας. Άμα η Ανταρσία βρίσκεται στη Βουλή, θα αντιπαλέψει και εκεί μέσα, όχι μόνο καταψηφίζοντας τους νόμους, αλλά καλώντας γενικότερα τον κόσμο στην ανατροπή και στη συγκρότηση ενός μετόπου που θα παλέψει για την ανατροπή όλων αυτών των πολιτικών. Ελπίζουμε αυτό. Την επόμενη μέρα των εκλογών, αυτό που περιμένω είναι ένα. Την ανάπτυξη που τόσο πολύ μας λείπει για την Ελλάδα. Και να σταματήσουμε το τεμπελίκι το οποίο υπάρχει. Δεν μ' αρέσει εμένα την επόμενη μέρα των εκλογών να βλέπω εμπορικά καταστήματα να γίνονται καφετέριες για το εύκολο χρήμα. Και καλά έκανε ο Βενιζέλος από μία άποψη που βάλε το 23% ΦΠΑ στις καφετέριες. Για να μάθουν κάποτε να κάνουν μια παραγωγική δουλειά. Ας δούμε.